αρνώ το σχολείο για όλα τα παιδιά που μιλάνε την ελληνική γλώσσα και εδώ παιδιά τι έχουμε μπροστά μας τι τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Θα μου πείτε πολλαπλασιασμός, δηλαδή θα μου πείτε ότι δάσκαλε άμα σου λες 6 και 6 και 6 μας κάνει πόσο, 3 φορές το 6 έτσι το γράφουμε και το γράφουμε αυτό να μας κάνει 18. Είτε προσθέσω, προσέξτε, αυτά τα τρία εξάρια. Είπα 3 φορές το 6, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, θα είναι το 18. Και πού πηγαίνει, παιδιά, εδώ η διαίρεση? Πού πηγαίνει η διαίρεση? Για να δούμε εδώ πέρα. Ξέρετε τι γίνεται? Για να στο κάνω να το καταλάβετε έτσι. Έχεις εσύ εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Που σου κάνει 18, έτσι. Εσύ έχεις τώρα μία κολόνα, μία δεύτερη και μία τρίτη. Και ξεκινάς από τον αριθμό 1, φτάνεις στο 6, έτσι, στο 7 πας μετά στο 12, μετά πας πόσο, στο 13, και μετά πας στο 18. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο, Γιαννάκη. Καλά τα λες, έτσι. Λοιπόν, και τι είναι η διαίρεση τώρα? Εάν εμείς πάρουμε τον αριθμό 18, προσέξτε, και πω ότι το διαιρώ, το κομματιάζω. Πώς το κομματιάζω άμα το διαιρώ με το ποιο? Με το 3 παράδειγμα. Για να δούμε τι σημαίνει το διαιρώ με το 3. Δηλαδή κομματιάζω το 18 παιδιά σε τριάδες. Να τη, μία τριάδα, δεύτερη τριάδα, τρίτη τριάδα, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Δηλαδή αν το κομματιάσω σε τριάδες, βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τι σημαίνει? Θα μου δώσει πόσες παιδιά? Θα μου δώσει 6. Τι 6? 6 τριάδες. Το καταλάβατε? Δηλαδή στην αρχή εγώ κοίταζα από αριστερά δεξιά, προσέξτε, και το έκανα πόσο? Το έκανα τι, 3 φορές το 6, 18, το πολλαπλασίασα. Και αν το κομματιάσω τώρα, το 18 μου κάνει 6. Ναι, αλλά αν το κομματιάσω και διαφορετικά, πώς δηλαδή, αν κομματιάσω το 18 διά 6 σε εξάδες, πώς θα μου κάνει? Θα μου κάνει 3. Να το. 1, 2, 3. Καταλάβατε? Είδατε ότι ο πολλαπλασιασμός τι έκανε? Μας ξέφυγε, μας είπε ότι εσύ αν πάρεις 3 φορές το 6, πας και ανεβαίνεις στο σκαλί και πας πιο ψηλά και πας στο 18. Ναι, λέει τώρα όμως, από εκεί για να κατέβω εγώ από το 18, εάν πάω και πω ότι το 18 διά 3 παράδειγμα, τι θα βγάλω? Δηλαδή άμα κομματιάσω το 18 με το 3 θα βγάλω 6. Δηλαδή θα κατέβω στο 6. Και αν εγώ πάρω το 18 και το κομματιάσω με το 6, που θα κατέβω στο 3. Δηλαδή, αν θέλετε, η σκάλα, προσέξτε, η σκάλα προς τα πάνω ανεβαίνει με τον πολλαπλασιασμό, νάτος, ανεβαίνει, και η σκάλα τι κάνει, πάει προς τα κάτω με την διαίρεση, κατεβαίνει στο 6, 18 δια 3 και 18 και 6 θα είναι πάλι στο 6, με συγχωρείτε, στο 3. Τα είπα γρήγορα, δεν πειράζει. Για να συνεχίσουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ αυτό που εμείς προηγούμενα αναφέραμε και ψάξαμε, έρχεται και ο φίλος μας εδώ, ο Σκυλαράκος, ο Φιλαράκος, ο Ιχνηλάτης και λέει: κόβουμε τετραγωνάκια. Ναι, παιδιά, να κόψουμε τετραγωνάκια. Κόβουμε, λέει, το ορθογώνιο με τα τετραγωνάκια με δύο τρόπους. Για να δούμε εδώ πέρα τι ορθογώνιο έχει. Για να το φτιάξω. Να το ορθογώνιο εδώ πέρα, έτσι έχει αυτό. Και έχει αυτό εδώ, να το. Πόσα είναι? Έχει, ξεκινάει από το 1 και φτάνει 2, 3, 4, 5, 6 στο 7. Μετά συνεχίζει. Πόσο μας κάνει? 13 και φτάνει στο 14. Και μετά πόσο κάνει? Ναι, για να δούμε. Ναι, όμως τι έκανα? Με το μπαντάκι βλέπω ότι έκανα και ένα λαθάκι. Τι είπαμε? Λάθη κάνουν όλοι. Και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, έτσι. Μόνο που σκεφτόμαστε, έτσι. Δεν μπορεί εδώ πέρα να έχει 14, έτσι, και εδώ να έχει 13. Εδώ είναι το 8, έτσι, το λάθος.
Μετά πάει 14, πάει 15 και μετά πόσο πάει εδώ πέρα, 21. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με λίγα λόγια, κοιτάξτε, αν εγώ το δω αυτό εδώ πέρα το ορθογώνιο θα είναι τι, τρεις φορές, τι τρεις φορές, μία, δύο, τρεις φορές τι, το 7 και πόσο μας κάνει, 21 ή μπορώ να το δω και διαφορετικά. Τι, αν το δω κατακόρυφα, αυτό τι είναι, για να το βάλω με κόκκινο είναι μία, δύο, τρεις, έτσι, τέσσερις, πέντε, έξι, 7 φορές τι το δω, σαν 7 φορές το 3, που μας κάνει πάλι πόσο, 21, τα λάβατε. Ναι, αν εγώ τώρα που το έχω χωρίσει, να το παιδιά, πήγε εδώ πέρα, ποιος είναι αυτός ο Βασίλειο, είναι ο φίλος μας ή η φίλη μας είναι, η Κορίνα θα είναι μάλλον, και πήγε και έκοψε έτσι, και τι το έκοψε, το έκοψε νάτο, σε μια πρώτη εφτάδα, σε μια δεύτερη εφτάδα, αυτά που λέμε, τα κάνουμε και έτσι σαν παράδειγμα, τρίτη εφτάδα. Ωραία, αφού το έκοψε στην πρώτη εφτάδα, στην δεύτερη εφτάδα και στην τρίτη εφτάδα, έτσι, τι λέει τώρα, νάτο, 21 δια 7, να το χωρίσει σε εφτάδες, πόσα είναι αυτά παιδιά, τα κομμάτια είναι 3, νάτο, 1, 2, 3, νάτο, το αριθμός 3, ανάποδα τώρα, αν πάει να το κόψει τι, σε τριάδες, 1, 2, να βάλω και γαλάζιο να ξεχωρίζει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, να το, 21 δια 3 πόσο μου κάνει 7. Ωραία λοιπόν, έτσι είδαμε πως είναι η διαίρεση, το κομματιάζω, το χωρίζω, και φτιάχνω την μπαστούνια, έτσι, στήλες, ωραία. Και εδώ τι λέει, κόβουμε οριζόντια και κάθετα τα παρακάτω ορθογόνια και κάνουμε τις δύο διαιρέσεις. Για να ξεκινήσουμε το πρώτο, εδώ έχει, για να δούμε, εδώ ξεκινάει από τον αριθμό 1, 2, 3, 4, φτάνει στο 5. Δεύτερο μετά, πάει στο 6 και φτάνει πού στο 10. Μετά συνεχίζει και πάει στο 11 και φτάνει πού στο 15, έτσι, πεντάδες. Πάει στο 16 και φτάνει πού στο 20. Δηλαδή, εδώ που στο χώρισα έχω μία πεντάδα, δεύτερη πεντάδα, τρίτη πεντάδα, τέταρτη πεντάδα, ωραία. Οπότε, αν εγώ πάρω τον αριθμό 20 που είναι όλα τα τετραγωνάκια, προσέξτε έτσι, το 20, και το κομματιάσω τι, σε πεντάδες, έτσι, πόσες πεντάδες, σε πεντάδες πώς βγαίνουνε, 1, 2, 3, 4, βγαίνει 4. Εάν τώρα πάω ανάποδα και το κομματιάσω 1, 2, 3, 4 αυτά, το κομματιάσω σε τετράδες. Έχω μία τετράδα, δεύτερη τετράδα, τρίτη τετράδα, τέταρτη τετράδα, πέμπτη τετράδα, και δεν ξεκινάει το νούμερο 1 και φτάνει στο 20. Τα νούμερα πάνε διαφορετικά τώρα, έτσι. Ωραία, οπότε, αν εγώ πάω τώρα και τι κάνω, διαιρέσω το 20, γιατί το κομμάτι είναι σε τετράδες, ωραία. Με το πόσο, με το 4, έτσι, πόσο θα μας κάνει, 5, το καταλάβατε, να το, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Και για να πάμε τώρα στο επόμενο, να το κάνουμε λίγο πιο ευέλικτα, προσέξτε, έχω μία γραμμούλα που ξεκινάει πόσο, από το 1 και φτάνει πόσο στο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, στο 8, Δεύτερη γραμμούλα που φτάνει πόσο στο 16. Τρίτη γραμμούλα που φτάνει στο 24. Και τέταρτη γραμμούλα που φτάνει στο 32. Δηλαδή τι έχω εδώ πέρα. Έχω, προσέξτε, η κάθε μία γραμμούλα εδώ πέρα, αυτές που βλέπετε, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη είναι οκτάδες. Δηλαδή τι σημαίνει, παιδιά. Εάν εγώ πάρω το 32 που είναι όλα τα τετραγωνάκια, για να το γράψω εδώ όμορφα, το 32, και το διαιρέσω δια το 8, δηλαδή το κομματιάσω σε οκτάδες, πόσες θα πάρω, 1, 2, 3, 4, 4. Μα θα μου πείτε, κοιτάξτε, δάσκαλε, μη μας κουράζεις, όταν εσύ γράφεις εδώ πέρα τι, 4, 4 φορές το 8, έτσι, που είναι το ίδιο με 8 φορές το 4 από την προπαίδεια, δεν μας κάνει πόσο, 32, πολύ ωραία. Άρα, αν εγώ το 32 το κομματιάσω με το 8, θα μου κάνει 4. Ωραία. Όμως, παιδιά, το δείχνουμε και λίγο στο σχήμα πάνω, Και αν το κομματιάσω εδώ τι, να το, 1, 2, 3, 4, σε τετράδες,
Θα έχω μία, δύο. Πώς θα πάει, θα είναι 8. Έτσι. 7-8, έτσι. Άρα θα έχω 32 διαιρώντας δια 4. Πρόσεξε. Θα μου κάνει πόσο, 8. Είδατε τι παιχνίδι γίνεται. Αυτό που είχα από την προπαίδεια το παίρνω και το κάνω όπως θέλω. Προχωρώντας και δεξιά, αν θέλετε, εδώ έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δηλαδή, εδώ έχω εξάδες. 1, 2, 3, 4, 5. Και 5 φορές το 6 μου κάνει πόσο, παιδιά, 30. Έτσι. Ή αν το δω σαν στήλες, τι έχω, 1, 2, 3, 4, 5. Έχω πεντάδες. 2, 3, 4, 5. Δηλαδή, έχω την προπαίδεια 5 φορές το 6 να μου κάνει 30. Οπότε εγώ τώρα αν πάω, παρόσεξε, και τι πω, το 30 που έχω εδώ πέρα να το κομματιάσω με το 5. Δηλαδή σε πεντάδες. Πόσες πεντάδες θα βγάλω, θα βγάλω 1, 2, πόσες, 6 θα βγάλω. Άρα θα μου κάνει 6. Εάν το 30 πάω και το κομματιάσω μετά τι, με το διά, δηλαδή τι, το 6, δηλαδή να το πάρουμε... Να το, σε εξάδες που σας είπα, μία εξάδα, δύο εξάδες, μία εξάδα, δύο εξάδες, τρεις εξάδες, τέσσερις, πέντε εξάδες. Άρα θα μου κάνει πόσο, 5. Σας κούρασα λίγο, αλλά νομίζω με την εικόνα αυτή να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει διαίρεση, παιδιά. Και επειδή παίζετε με το ψαλιδάκι, με τα χαρτάκια, πάρτε τετραγωνάκια και κόψτε και παρατηρήστε όλα αυτά που λέμε.